πάμε να συνδεθούμε και με την κυρία Ελένη Μπακυρλή. Είναι μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο κύριος Εξαδάκτυλος. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Γεια σας, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, είχατε απευθύνει τις προηγούμενες ημέρες, κύριε Εξαδάκτυλε, μία δραματική έκκληση, η οποία μας είχε κάνει εντύπωση, γιατί δεν μας έχετε συνηθίσει σε τέτοιους τόνους. Προφανώς καταλάβαμε όλοι και την κρισιμότητα της κατάστασης. Είμαστε στο δυσκολότερο σημείο αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Ναι, είμαστε στο δυσκολότερο σημείο. Δεν μπορεί κανείς να πει κάτι άλλο. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 13η μέρα περιοριστικών μέτρων και δεν βλέπουμε ανταπόκριση. Δηλαδή δεν έχουμε δει ούτε σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων και πολύ περισσότερο δεν βλέπουμε και αποκλιμάκωση του αριθμού αυτού. Έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει το lockdown τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, αλλά ενδεχομένως και παραπέρα, να επεκταθεί στα μέτρα του Μαρτίου. Να αυστηροποιηθεί, λέτε, πλήρως, να απαγορευτούν και σχολεία και τα πάντα, να κλείσουν όλα. Βεβαίως. Θεωρώ ότι αυτό είναι επιβεβλημένο. Έχουμε 12-13. Τώρα, κύριε Εξαδάκτυλε, πρέπει να γίνει αυτό. Χθες. Είναι σήμερα η 13η μέρα που ξημερώνει στη Θεσσαλονίκη και δεν βλέπουμε να σταματάει η άνοδος, ο ρυθμός της εξάπλωσης. Βλέπουμε μάλλον μία κούραση στο ρυθμό της εξάπλωσης, αλλά δεν βλέπουμε σταθεροποίηση σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και την Βόρεια Ελλάδα. Οι αριθμοί θα γίνουν και χειρότεροι το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ημέρες, και αναφέρομαι όχι μόνο στα κρούσματα, αλλά κυρίως στις διασωληνώσεις και στους θανάτους, κύριε πρόεδρε. Αυτοί οι αριθμοί θα χειροτερέψουν πρόσχερα, ακόμα και αν αναχαιτιστούν οι αριθμοί των ανθρώπων που ανακαλύπτονται θετικοί. Διότι αυτοί οι αριθμοί πάντοτε ακολουθούν. Τελευταίοι ανεβαίνουν, τελευταίοι κατεβαίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή την ώρα δεν έχουμε δει μετά από 12-13 ημέρες στη Θεσσαλονίκη τους αριθμούς των ανθρώπων που ανοιχνεύονται θετικοί να μειώνονται ή να σταθεροποιούνται. Τους βλέπουμε να αυξάνονται. Απλώς δεν αυξάνονται με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό. Κύριε Εξαδάκτυλε, συνέβαινε η αύξηση. Βάλτε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε ένα συγκλονιστικό μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγο από τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες ώρες. Ο οποίος ευτυχώς περνάει ελαφρά μέχρι στιγμής από ό,τι μαθαίνουμε. Είναι δηλαδή, στην εντατική, ναι, ελαφρά, είναι βέβαια μέσα. Και στέλνει ένα μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, κύριε Εξαδάκτυλε, να το ακούσουμε με τη Μάρο Καρός, θα μας το μεταφέρει τώρα. Έλα, Μάρο. Για να το ακούσουμε όλοι. Είναι ένα πραγματικά συγκινητικό μήνυμα. Μη φοβού, μόνο πίστευε, είναι το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας. Αναλυτικά το μήνυμα του είναι: πέρασε ήδη η πρώτη μέρα στον Ευαγγελισμό και όλα εξελίσσονται καλά. Σε όλη μας τη ζωή αναφερόμαστε στο Θεό των εκπλήξεων αλλά και στον Θεό των θαυμάτων. Η πορεία μας στην Αλβανία ξεκίνησε με την αναφώνηση «Ο Θεός είναι μαζί μας» και την εγχωρώ απάντηση «Και εμείς μαζί Του», που μας στήριξαν τη βεβαιότητα ότι δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Ολόψυχες ευχαριστίες στους εκλεκτούς ιατρούς και νοσηλευτές και στο πλήθος των ανθρώπων που για ακόμη μια φορά εκδήλωσαν την αγάπη τους με αυθόρμητη προσευχή. Δύο λέξεις από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της περασμένης Κυριακής καθορίζουν την ενδεδειγμένη στάση. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μάλιστα. Ξαναλέμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος είναι στην εντατική, όχι σε διασωλήνωση, για να το διευκρινίσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε, Μάρο, και πώς μεταφέρθηκε. Ήταν χαρακτηριστικός ο τρόπος που μεταφέρθηκε ο Άγιος Αλβατυράνων και Πάσης Αλβανίας, μέσα με κάψουλα. Κοιτάξτε εδώ. Είναι αυτή η στιγμή, λοιπόν, που προχθές μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό και μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας και ευτυχώς μας λένε οι γιατροί ότι είναι σε καλή κατάσταση προς το παρόν, με ήπια συμπτώματα και λίγο πυρετό. Μακάρι να συνεχίσει έτσι. Το μήνυμά του πάντως είναι σε όλους τους Έλληνες και είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Με αφορμή και αυτήν την εικόνα, να πάμε στην κυρία Μπακυρλή και ερχόμαστε, κύριε Γερακαράκο. Πιστεύετε ότι, ξαναλέμε ότι είστε μέλος του Σωματείου των Εργαζομένων στο ΑΧΕΠΑ, για να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας, ναι, πιστεύετε ότι είμαστε κοντά στο να δούμε μεταφορές αεροδιακομιδές από τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης σε άλλες περιοχές? Κοιτάξτε, εγώ αυτό που γνωρίζω σίγουρα είναι, γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν ξέρω, ότι τουλάχιστον στο νοσοκομείο που δουλεύω ήδη οι μονάδες COVID είναι γεμάτες και ότι από σήμερα υπήρχαν τέσσερις κλίνες σε μη COVID μεθ, οι οποίες αυτές δίνονται για περιστατικά COVID, σύν ότι θα προσθεθούν άλλες δύο εκεί πέρα.
Τώρα, ξέρω και επίσης... Και υπάρχουν ασθενείς που πάνε στα ιδιωτικά, που είναι από άλλες ασθένειες. Ναι. Mm-hmm. Γι' αυτό και θα γίνουν κλίνες... Και έτσι απελευθερώνονται κάποιες κλίνες, λέτε. Είναι 4-2, που αύριο το ΑΧΕΠΑ έχει εφημερία. Χθες, από ό,τι γνωρίζετε, είχε το Ιπποκράτη, όπου από την αρχή είχαν πει ότι δεν υπήρχαν κενές κλίνες. Μπορεί να μας περιγράψετε μια εφημερία, σας παρακαλούμε, να μας πείτε πώς είναι, κυρία Μπακυρλή, αυτή η μέρα. Τι ζείτε αυτή τη μέρα? Κύριε Οικονόμου, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και είναι δύσκολα τα πράγματα, πρώτον, γιατί και βλέπεις ξαφνικά ασθενείς οι οποίοι λογικά είναι πάρα πολύ φοβισμένοι, γιατί όλοι είμαστε φοβισμένοι, είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Είναι πολύ μεγάλη πίεση που δέχεται αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από την άλλη είναι η υγειονομική, και όχι μόνο όλος το προσωπικό μέσα στα νοσοκομεία, τα οποία... ήδη είναι εξασθενημένοι από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν υπάρχουν προσλήψεις. Οι περισσότεροι είμαστε σε ηλικίες οι οποίοι είμαστε πάνω από 50, οπότε καταλαβαίνετε, πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι στις ευπαθείς ομάδες. Και βέβαια και εμείς έχουμε τους ίδιους φόβους όπως έχει όλος ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε στις οικογένειές μας, όπου βέβαια, μπορεί μέσα στα σπίτια μας να υπάρχουν ευπαθείς ομάδες, και φοβόμαστε να μην κολλήσουμε. Mm. Αυτή λοιπόν η αβεβαιότητα είναι παντού. Μπορεί ίσως να νομίζει ο κόσμος ότι σαν υγειονομικός εξοικειώνεσαι πιο πολύ και με τον ανθρώπινο πόνο, και λογικό είναι. Αλλά έχετε εκατοντάδες συναδέλφους σας και εσείς που νοσούν. Αλλά ή θετικούς ή νοσούν. Ακριβώς. Είναι ήδη, και αυτό δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ την κατάσταση, γιατί στο ήδη υποστελεχωμένο προσωπικό προστίθονται και όλοι αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει αναγκαστικά να είναι σε καραντίνα, mm-hmm. αλλά και οι συνάδελφοι οι οποίοι πρέπει να πάρουν άδεια ειδικού σκοπού, mm-hmm. γιατί δεν μπορούν να είναι στα νοσοκομεία έτσι όπως είναι η κατάσταση. Μιας και το λέτε, μάλιστα, κυρία Μπακυρλή, μας έλεγε νωρίτερα εδώ ο κύριος Γερακαράκος ότι ένας άλλος κλάδος, η αστυνομική για παράδειγμα, και εκεί έχετε εκατοντάδες κρούσματα, κύριε Γερακαράκος. Και εσείς, προφανώς η υγειονομική είναι στην πρώτη γραμμή, αλλά και εσείς έρχεστε σε επαφή με τον πολίτη. Γιατί αριθμό μιλάμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε φτάσει στα 700 κρούσματα. 700 κρούσματα, συναδέλφους σας. Και χωρίς να βάλουμε όλους τους άλλους στενές επαφές, ασυμπτωματικούς. Αυτοί είναι όλοι σε καραντίνα, αυτά είναι στη δουλειά. Αυτά τα στοιχεία του υγείου, γιατί τα δικά μας στοιχεία διαφέρουν. Λένε περισσότερο. Βέβαια. Αυτοί οι άνθρωποι πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή, είναι στην υπηρεσία? Είναι πολύ, πολύ, τους βάζανε και υπηρεσία από τις καταγγελίες εδώ. Εδώ μας λέει ένα συνάδελφο. Ενώ είναι θετική mm-hmm. στον κορονοϊό, κύριε Γεραγράφη. Βεβαίως, θετική, για θετικούς μιλάμε. Για και πήγαιναν στην υπηρεσία. Τι σας λέει? Μιλήσω για ένα μήνυμα συναδέλφου. Τι λέει? Λέει ότι κατά πρώτον η υπηρεσία τους πρόχνει να πάνε να πληρώσουν 110 ευρώ και 70 ευρώ στα ιδιωτικά. Για το τεστ. Ναι. Κατά δεύτερο, καταγγέλει, είναι ντροπή. Δουλεύουμε χωρίς ρεπό, χωρίς άδειες, και να πληρώνουμε και τα τεστ. Αφήστε που πήρε τηλέφωνο αναπληρωτής διευθυντής και λέει διαταγή όλη αύριο δουλειά. Πριν βγει το αποτέλεσμα του τεστ. Α, κάνει το τεστ και δεν βγει. Και τους λένε ελά στη δουλειά. Ναι, εδώ η ΔΕ Θεσσαλονίκη έχει σωρία καταγγελιών και περιστατικών, το οποίο λειτουργεί η διοίκηση που έχει την ευθύνη, mm-hmm. σαν να μην συμβαίνει κάτι. Πιέζει, σαν να είναι κάτι απλό. Πιέζει τους συναδέλφους να εργαστούν. Βεβαίως. Γιατί γίνεται όμως, κύριε Γερακαράκο, αυτό? Ορίστε, γιατί συμβαίνει αυτό όμως? Γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί αυτοί που έχουν την ευθύνη της διοίκησης, ναι, θέλουν άτομα. Να βγει υπηρεσία. Όταν κολλάνε συνεχώς. Αυτό πάντως, κύριε Ξαδάκτηλε, φαντάζομαι είναι απαράδεκτο ούτως ή άλλως.